Απίστευτο βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου που δείχνει πώς διεξάγονται οι μάχες σώμα με σώμα στη Γάζα. Βλέπουμε ένα μαχητή τη Χαμά που ήταν κρυμμένο σε δωμάτιο που μπούκαραν Ισραηλίνη κομάντος να του ευνηδιάζει και για τα επόμενα δευτερόλεπτα να επικρατεί ένα πανζουριλισμός. Πριν λίγε ώρε δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο ένα τρομερό βίντεο που τι εχθροπραξίε στη Γάζα μεταξύ τη Παλαιστινιακή Χαμά και του Ισραηλινού στρατού. Ενώ εχθέ η οργάνωση εξέφρασε την επιθυμία τη να γίνει άμεσα μία ανταλλαγή ομήρων με την Ιερουσαλήμ. Πριν ώρε εμφανίστηκε στο ΕΞ, παλαιότερα γνωστό ω Twitter, ένα βίντεο που κατέγραψε ένα Ισραηλινό στρατιώτης στρατιώτη κατά τη διάρκεια μια εφόδου που πραγματοποίησε με την ομάδα του σε ένα Παλαιστινιακό σπίτι, η τοποθεσία του οποίου δεν αποκαλύφθηκε. Στο βίντεο, οι Ισραηλινοί στρατιώτε φαίνονται να ψάχνουν το εν λόγω μικρό σπίτι, το οποίο μοιάζει άδειο. Λίγο αργότερα, όμω, ένα Ισραηλινό στρατιώτη περνάει μπροστά από ένα μικρό γωνιακό δωμάτιο και φνηδιάζεται από ένα μαχητή τη Χαμά, ο οποίο κρυβόταν εκεί. Ο Ισραηλινός στρατιώτης δέχεται άμεσα πειρά από τον μαχητή της Χαμάς. Ωστόσο, οι άλλοι Ισραηλινοί στρατιώτες τον καλύπτουν και ξεκινάνε να γαζώνουν το δωμάτιο. Από το μικρής διάρκειας βίντεο δεν φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά κανένας από τους Ισραηλινούς κομμάντους. Η Χαμά θέλει τώρα ανταλλαγή ομήρων με κρατουμένων. Σε άλλη προσφατή είδηση, η Παλαισθενιακή Ισλαμική Οργάνωση Χαμά εξέφρασε δημόσια ότι είναι σύμφωνη με το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητά την άμεση κατάπαυση του πυρό στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ-Χαμά. Η οργάνωση ανέφερε πω είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε μια διαδικασία ανταλλαγή Παλαιστινίων κρατουμένων με Ισραηλινούς και ξένου ομίλου άμεσα. Οι Παλαιστινοί πιστεύουν πω το ψήφισμα του ΟΗΕ ίσω αποτελέσει τη βάση για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρό, η οποία και θα οδηγήσει στην απόσυρση όλων των Ισραηλινών δυνάμεων από τη λωρίδα τη Γάζα. Βέβαια, μετά το ψήφισμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Ισραηλινό Υπουργό Άμυνα, Ιωάβ Κάλαντ, δήλωσε πω το Ισραήλ δεν θα τελειώσει τον πόλεμο στη Λωρίδα τη Γάζα μέχρι Χαμά να απελευθερώσει όλου του ομήρου. Μετά από περισσότερου από πέντε μήνε πολέμου, το Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ ψήφισε μια απόφαση που ζητά την άμεση κατάπαυση πυρό στη Γάζα, απόφαση η οποία στο παρελθόν δεν μπορούσε να ψηφιστεί λόγω του βέτο που ασκούσαν οι ΗΠΑ. Σε αυτή την ψηφοφορία, ωστόσο, η Ουάσιγκτον δεν συμμετείχε, με αποτέλεσμα να ψηφίσουν υπέρ τη εκεχηρία τα 14 από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.